Κόσκεβο. Η μασονία, Πέστα. Η μασονία Πέστα. Και όλες οι σκοτεινές δυνάμεις. Ως λενέα ύδρα, αυτή τη στιγμή έχουν υψώσει τα κεφάλια τους για να κατασπαράξουν τους Έλληνες. Εμείς κρατώντας το σταυρό στα χέρια μας φωνάζουμε εν τούτο νίκα. Δεν θα νικήσουν, δεν θα νικήσουν οι μασόνοι, δεν θα νικήσουν οι σκοτεινές δυνάμεις, δεν θα νικήσουν οι τραχώσοι της Βουλής. Θα νικήσει ο λαός του Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Θα μας δικάσουν, θα μας δικάσουν. Ας μας δικάσουν, αδέλφια μου. Θα μας καταδικάσουν, ας μας καταδικάσουν. Θα μας φυλακίσουν, ας μας φυλακίσουν. Θα μας σκοτώσουν, ας μας σκοτώσουν. Υψίστη τιμή, υψίστη τιμή για το χριστιανό, το μαρτύριο, για την αγάπη του Χριστού. Υψίστη τιμή για το χριστιανό, το μαρτύριο, τα βάσανα, η διωγμή, τη φυλακή. Δεν θα νικήσει το θηρίο, θα νικήσει ο Χριστός, θα νικήσει η Παναγιά που σκέπει την Ελλάδα της, σκέπει την πατρίδα μας. Υπέρμαχος στρατηγός αγκαλιάζει τα παιδιά της και θα τα προστατεύσει. Σηκώστε χέρια οι κέντιδας προς τον ύψιστο, παρακαλέστε Κύριον τον Θεό τον Παθοκράτορα. Γονατίστε σπίτια σας, προσευχηθείτε, φωνάξτε το ήμαρτον και τότε θα μιλήσει ο ουρανός, θα μιλήσει ο ουρανός και θα συντρίψει τα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων. Θα νικήσει ο Χριστός, θα νικήσει η Ελλάδα, θα νικήσει η Ορθοδοξία. Ελλάς, 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 Ορθοδοξία, Ελλάς, Ορθοδοξία, για πάντα, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμιν. Ελλάς, Ορθοδοξία, ελευθερία, Ελλάς, Ορθοδοξία, ελευθερία, Ελλάς, Ορθοδοξία, ελευθερία. Καλούμε στο βήμα τον αξιότιμο πρόεδρο του Ορθοδόξου Συλλόγου, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατρό χειρουργό, κύριο Αθανάσιο Παπαγεωργίου. Πατέρες και αδελφοί εν Χριστώ, Έλληνες, κληρονόμοι του ομέμου, του ομογλώσσου και του ομοθρήσκου, στήκετε και κρατείτε τα σφαραδόσεις. Μη πτωείστε των θεομάχων ξενόφερτων συστημάτων τα οποία δεν σας ανήκουν. Αυτή τη στιγμή ένας νέος επεγμός και ένα νέο ψέμα, σας το λέω πρώτου το τι ήθελα να σας πω. Οι τηλεοράσεις λένε 100 άτομα, αυτή τη στιγμή το λένε, 100 άτομα στο Σύνταγμα έχουν συναχθεί χιλιάδες του πολίτη. Και δεν είπαν 30.000, είπαν 100 άτομα. Πάτερ, πες το. Αυτοί που έδωσαν την εντολή στα κανάλια είναι αυτοί που δίνουν κάθε μέρα εντολές. Πες το. Ενάντια στα ανθρώπινα συμφέροντα. Ενάντια στα ανθρώπινα, τα ελληνικά συμφέροντα. Του ανθρώπου γενικώς. 12 Δεκεμβρίου απουσιάζανε και τώρα λένε 12 άτομα. Ντροπή τους τα κανάλια μασονικά όλα. Συμφεώ και συνομολογούνται στην πίστη μας σήμερα. Θα αντισταθούμε στεναρός στην εντεχνοδύνη ενός συντονισμένου σχεδίου που επιδιώκεται βανάυσος και ανεσχυντίος και αποβλέπει στον αφελληνισμό και αποχριστιανισμό της χώρας. Αυτό είναι το υπέρτατό τους καθήκον.
να αφελληνίσουν και να αποχριστιανοποιήσουν μια χώρα με παραδόσεις, με ιστορία και με ποταμούς αίματος που χτίστηκε αυτή η πίστη. Έξω οι αλλοταφοί! Εδώ πίσω μου, έξω. Θέλω να σας πω ένα άλλο νέο. Εδώ πίσω μου είναι η Βουλή των Ελλήνων. Προσέχτε, προσέχτε, των Ελλήνων, όχι άλλων. Λοιπόν, σας λέω ότι στη Βουλή των Ελλήνων ομιλούν τα ελληνικά. Είναι ελληνόφωνες, το ξέρετε, είναι ελληνόφωνες. Και λένε ότι είναι απόγονοι μεγάλων ηρώων και σοφών και αγίων αυτού του τόπου και επομένως πιθανότατα να τους είπε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης ότι η κάρτα του πολίτη κάνει καλό στους απογόνους τους. Γι' αυτό έπρεπε να τη φέρουν. Αυτοί που αποφασίζουν για σας, πριν από σας, αυτοί που θέλουν το καλό σας, να έχετε ευημερία. Θα φύγουν νύχτα. Χρησιμοποιούν ένα μέσο που θα μας αλλάξει την πατροπαράδοτον ταυτότητα που είναι του Έλληνος Ορθοδόξου. Κάποτε στα σχολεία μας λέγαμε 97% Ορθόδοξος πληθυσμός. Τώρα παρίσφρησαν οι μουσουλμάνοι για να πούνε ξανά, όπως πριν ο Φαλμεράγερ, ότι 20% είσαστε, τι θέλετε να ζητάτε. Αυτή η αρχή αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας αλυσίδας κακών που βάλει κατά των συμφερόντων της Ελλάδος, κατά του έθνους, κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο νέος διωγμός των Ελλήνων. Χωρίς πόλεμο, έντεχνα, αλλά με συνέπειες που πολλαπλασιάζουν το αβέβαιο μέλλον των παιδιών μας. Μας πριονίζουν το τελευταίο κλαρί της ευημερίας, πάνω στο οποίο μας έμαθαν να είμαστε κακώς αναπαυμένοι. Βάλουν στην ταυτότητα που προσδιορίζει την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις ιερές μας παραδόσεις και τη συνέχεια αυτού του τόπου που ανήκει μόνο σε μας ως φυσικούς κληρονόμους της ιστορίας. Επιβάλλεται άμεση αφύπνιση όμως όλων ημών και με τις ευλογίες των Αγίων Προγόνων μας να αντισταθούμε σε κάθε ύποπτο κάρτα. Δεν είναι η κάρτα του ΆΜΚΑ μόνο, δεν είναι η κάρτα του πολίτη μόνον, δεν είναι η φοροκάρτα μόνον, δεν είναι η εμποροκάρτα μόνον. Θα σας τρελάνουμε τις κάρτες μέχρι να φτάσουμε στην ευρωκάρτα και μετά στην κοσμοκάρτα του μεγάλου κοσμοπολίτη και κοσμοεξουσιαστή που θέλουν να φέρουν σε αυτόν τον τόπο. Οι νονοί κάθε κάρτας έχουν χάσει ή δεν κατέχουν κανένα γονιδιακό κωδικού του αναλύου του DNA μας. Όπως αυτό διαμορφώθη διαμέσου των αιώνων και το έχετε όλοι εσείς μέσα στο αίμα σας και κανείς δεν σας θα πάρει. Κανείς δεν μπορεί να σας πάρει δύο πράγματα. Το DNA σας και την ψυχή, και την ψυχή σας. Πρέπει να τα παραδώσετε και να τα χάσετε. Και δεν είστε διατεθειμένοι να το κάνετε. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, όχι άλλη και ασκλαβιά. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, όχι άλλη και ασκλαβιά. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, όχι άλλη και ασκλαβιά. Δεν θα υποκύψουμε στα ξένα και δόλια τεχνάσματα του Αντιχρίστου. Οι ταυτότητες αυτές είναι το πρόσχημα της περαιτέρω διαλύσεως του έθνους, την οποία έχουν μεθοδεύσει με σχέδιο συντονισμένο, επιτακτικό και με χρονοδιάγραμμα. Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς. Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς. Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς. Όπως είπαμε μέχρι σήμερα, τόσα όχι που ακούσατε και από τους προλαλήσαντες,
Προσθέτω και εγώ το όχι που είπαμε από το 86 στις ταυτότητες χωρίς θρήσκευμα, στο κατέβασμα των εικόνων, στο κατέβασμα του Σταυρού, στο κατέβασμα της σημαίας. Είπαμε όχι στο τέμενο στην Παιαινία και μακάρι να μας μιμηθεί και ο Βοτανικός. Όχι! Παίξαμε το κεφάλι μας κορώνα γράμματα στην Παιαινία. Και είστε όλοι εσείς που συμπαρασταθήκατε. Η νίκη ανήκει σε όλους εσάς. Εσείς το επιδιώξατε. Εσείς νικήσατε. Ο λαός του Θεού. Ελλάς ορθοδοξία. Ελευθερία. Ελλάς ορθοδοξία. Ελευθερία. Ελλάς ορθοδοξία. Ελευθερία. Κοιτάτε που σας ξανακοροϊδεύουν τώρα. Σας είπαν ένα τζαμί δεν είναι τίποτα. Ένα τζαμί. Τι είναι ένα τζαμί για να προσεύχονται οι κακόμεροι μουσουλμάνοι, τους οποίους αγαπάμε, γιατί όχι. Πλάσματα του Θεού είναι, τους αγαπάμε, μας εξυπηρετούν, οι συνάνθρωποι μας είναι, δεν θέλουμε το κακό τους. Αυτοί που τους έφεραν όμως εδώ, τους έφεραν για να σας διαλύσουν, για να σας υποτιμήσουν, να σας υποδαβλήσουν και να ζητήσουν τεμένοι μετά. Πριν ξεκινάνε τα τεμένοι, μετά τα σχολεία, μετά τα εμπορικά τους κέντρα και μετά τα κινητήρια. Ζητάνε ξένες ρίζες στον τόπο μας. Αυτό είναι που μας πειράζει. Δεν είναι το τέμενος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 600 τεμένοι. 600 τεμένοι. Δεν θα μας πειράζει ένα τέμενος πάνω κάτω. Το θέμα είναι όμως ότι επιδιώκουν αλωτρίωση του ελληνισμού. Αλωτρίωση της πιστεώς μας και της ορθοδοξίας. Ελλάς ορθοδοξία. Ελευθερία. Ορθοδοξία, ελευθερία. Ελλάς, ορθοδοξία, ελευθερία. Λέμε λοιπόν όχι. Ελευθερία. Λέμε λοιπόν όχι και στους δούριους ύπους των θρησκευτικών ανοιγμάτων, είτε προς τη Δύση είτε προς αλλού, και όχι στον διωγμό των τελευταίων προπυργίων της Ορθοδοξίας, που είναι το Άγιον Όρος και τα Ιεροσόλυμα. Και μετά από όλα αυτά έχει σειρά η βρωμοκάρτα του πολίτη, όχι και σε αυτή. Όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στην κάρτα όμως, του πολίτη. Αδελφοί μου, πατέρες και αδελφοί, να βγάλουμε και εμείς έχουμε υποχρέωση, να βγάλουμε τους νεοέλληνες από τις καφετέριες και από τα μπαρ και να τους επομίσουμε με τα όπλα μας που είναι το κομποσκήνι και ο σταυρός και αν χρειαστεί και το μπαρούτι. Για μας τους χριστιανούς, ελεύθερος ο νους. Για μας τους χριστιανούς, ελεύθερος ο νους. Για μας τους χριστιανούς, ελεύθερος ο νους. Να αφυπνίσουμε τους νεοέλληνες και να τους πούμε ότι είναι απόγονοι του 21, του 40, των Μακεδονομάχων, των Μαραθωνομάχων, και όλοι αυτοί τους προσδιορίσαν να ζουν ελεύθεροι, αδούλωτοι, ανεξάρτητοι, χωρίς παρακολουθήσεις και υπόπτους καταναγκασμούς, χωρίς την έλλειψη στοιχειωδών εγγυήσεων όμως για ένα θετικό δημοσιονομικό και οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή χωρίς παράνομα χρέη, χωρίς συρρήκνωση συνόρων και μείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, χωρίς σχέδιο καλλικράτη. Που θέλω να προσθέσω και κάτι στον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ο οποίος είπε τα όσα σας είπε για το Καλλικράτη και είναι αληθινά. Και σας λέω λοιπόν ότι χάρη στο σχέδιο Καλλικράτη χάνουμε τη Δυτική Θράκη, διότι τους δίνουμε το δικαίωμα να αυτονομούνται και να αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι και όχι ως Έλληνες, που εμείς τους έχουμε στα όπα όπα με όλα τα δικαιώματα όσα έχετε κι εσείς και ίσως κάτι παραπάνω. Στα σχέδια! Όχι λοιπόν σε κάθε ύποπτο σχέδιο που τραυματίζει την ακεραιότητα της πατρίδος μας. Δεν θέλουμε περαιτέρω βαρβάρους. Δεν θέλουμε ξένους στον τόπο μας. Θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες, που το είπανε κάποιοι, αλλά δεν το εννοούσαν. Ο λαός της Ελλάδος ζει για το μέλλον της
Θεός. Ευλογείται ο Θεός μαζί μας. Φωνή. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Προσέχτε, εάν όλοι μαζί δεν πάρουμε τίποτα, οι ελληνόφωνες από πίσω μας, οι ελληνόφωνες θα πάρουν πίσω το σχέδιο. Εάν όμως εμείς δεν πράξουμε όλοι μαζί μία γροθιά στο στομάχι εκείνων των ξένων κοσμοεξουσιαστών από τα περίφημα κέντρα και τις τροές, οι οποίοι επιβάλλονται στην τύχη του έθνους, τότε μοιραία θα μας πέσουν όλα στα κεφάλια μας και δεν τα έχουμε χάσει όλα. Όλοι μαζί μια γροθιά. Συνθεώ όμως, συνθεώ ότι πέτυχε η Ελλάδα, το πέτυχε με το Θεό και με την υπεραγία Θεοτόκο. Αμήν. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος.